Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στείνει επιτροπή λογοκρισίας του τύπου, γυρνώντας τη χώρα μας δεκαετίες πίσω και καταργώντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα και απροκάλυπτα κάθε δημοκρατικό θεσμό. Στο νομοσχέδιο, το οποίο ρυθμίζει εργασιακά ζητήματα και άλλα ζητήματα του τύπου, περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο συστήνεται επιτροπή, η οποία θα ελέγχει τη δεοντολογία εφημερίδων και ιστοσελίδων και θα αποφασίζει αν θα μπορούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση. Πρόκειται για ακόμα μια προσπάθεια φίμωσης της ελευθεροτυπίας και εν τέλει απαγόρευσης του ελεύθερου λόγου. Αυτά πλέον συμβαίνουν μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα τύπου Βόρειας Κορέας, αυτά τα οποία η σημερινή κυβέρνηση υποτίθεται πως λιδωρεί. Φυσικά η κυβέρνηση μετά την οικονομική ζημιά που προκαλεί και θα προκαλέσει σε όλους τους ανεξάρτητους δημοσιογραφικούς ομίλους θα ενισχύσει γενναιόδωρα τους φυλαπροσκύμενους προς αυτοί καναλάρχες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ετοιμάζοντας νέες λίστες πέτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή την οποία πρόκειται να συστήσει η κυβέρνηση θα ελέγχει αν κάποια εφημερίδα ή κάποιο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης τηρεί τη δεοντολογία και εφόσον κρίνει ότι δεν το κάνει, θα τη διαγράφει από το Μητρό Έντυπου Τύπου και για τουλάχιστον 2 χρόνια θα τη στερεί πλήρως την πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αφού έβαλε την υπογραφή του στο νομοθέτημα υπέρ της λογοκρισίας του τύπου, υποστήριξε πως το κάνει για να ενισχύσει τη διαφάνεια της κρατικής χρηματοδότησης.